Καλημέρα σας και καλή τηλεοπτική σεζόν, καλή επιτυχία. Επεξεργαστήκαμε με την ομάδα εργασίας της ΕΝΙΠΕΚ τις τέσσερες ρήτρες που περιλαμβάνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Ναι. Την γενική ρήτρα εξαίρεσης από την καταβολή των κλαδικών μισθών. Και είπαμε ότι αν συνδυαστικά εφαρμοστούν οι τέσσερες ρήτρες και το αυθαίρετο δικαίωμα του Υπουργού Εργασίας να επεκτείνει και σε άλλες επιχειρήσεις με κριτήρια τη μείωση των κλαδικών μισθών και την επιβολή των επιχειρησιακών μισθών, εάν συνδυαστικά εφαρμοστούν οι τέσσερες ρήτρες και το αυθαίρετο δικαίωμα του Υπουργού να επεκτείνει και σε άλλες επιχειρήσεις και πέσουν το 60 με 70% των επιχειρήσεων από τους κλαδικούς μισθούς που είναι περίπου στο 1000 μέσο όρο, στα 650 στον εθνικό κατώτατο ή στον επιχειρησιακό, προκύπτουν κατά μετριοπαθείς προσεγγίσεις. Ναι. Και παρακαλώ και τους συναδέλφους με εργατολόγους, αλλά και τους συναδέλφους σας, οι οποίοι εμφανίζουν μόνο τα καλά αυτού του νομοσχεδίου. Όχι, μην το λέτε έτσι, γιατί έχει μορφή αυτό και δεν το δέχομαι. Έχει μορφή, διότι επίσης έχει μορφή το γεγονός ότι αφήνεται τον κύριο Υπουργό, λέω γενικώς, τον κύριο Υπουργό να λέει ότι βοηθά τους μερικούς απασχολούμενους. Ναι. Όταν μετά την τέταρτη ώρα τους αμείβει με 12%. Ναι. Ενώ όποιος δουλεύει πλήρες ωράριο, μετά το πλήρες ωράριο αμείβεται με 40%. Ναι. Και έτσι, ναι, βέβαια κάποιος θα έλεγε ότι στόχος είναι ενώ συνεχίζεται η εκμετάλλευση του μερικούς απασχολούμενου, διότι μετά το μικρό μισθό τα 300 ευρώ που παίρνει για το τετράωρο. Ναι. Παίρνει μόνο 12% προσάυξηση λόγω υπερορίας, αντί 40% που παίρνει ο πλήρως απασχολούμενος για υπερορία. Ναι. Τον αφήνεται, λέω γενικώς τα μέσα. Όχι, δεν το λέτε γενικώς τώρα. Όταν λέτε τον αφήνεται, θέλω να είστε ειδικός. Δεν μ' αρέσει ένα γενικό, το ξέρετε αυτό. Γιατί λέτε ότι είναι σαν να λέτε ότι κάνουμε πλάτες εμείς στο Βούτσι. Να λέει ό,τι θέλει. Γιατί, δεν θέλω να το μου το λέτε όχι, αυτό. Σας παρακαλώ, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Δεν μπορεί να λέει λοιπόν σε κάθε περίπτωση ότι προνοεί για τον μερικός απασχολούμενο. Ναι. Όταν την 5η, 6η, 7η, 8η ώρα του την αμείβει με 12% επί 300 ευρώ μισθού. Ναι. Ενώ για τον πλήρως απασχολούμενο. Κύριε Μητρόπουλε, έλα λεπτό, φίλε Αλέξη, κύριε Μητρόπουλε, ένα λεπτό. Γιατί πέρα από όλη αυτή την αντιπαράθεση τη φραστική, να βγάλουμε ένα ταμείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Παυλόπουλε, ένα λεπτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ακούω για το αυθαίρετο δικαίωμα του Υπουργού και καταλαβαίνω ότι λέτε ότι είναι πολύ νεφελώδες το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης εάν είναι ή δεν είναι σε έκτακτη οικονομική ανάγκη. Αυτό εννοείται. Έχουμε το άρθρο 49, ναι. 51 και 52. Ναι. Άρα λοιπόν κάνουμε επιστημονική δουλειά και λέμε ότι όχι μόνο μπορούν οι επιχειρήσεις να ζητούν όταν βρίσκονται σε προπτωχευτική, πτωχευτική διαδικασία, ή σε διαβουλεύσεις, ή σε προβλήματα βιωσιμότητας, επιφυλάσσεις τον κύριο Υπουργό σε τρία άρθρα. Σας είπαμε τον αριθμό. Δηλαδή εσείς, κύριε Μητρόπουλε, λέτε ουσιαστικά ότι τα μέτρα τα οποία περιέχονται στον αναπτυξιακό νόμο για την αδήλωτη εργασία και για την μερική απασχόληση είναι προς λάθος κατεύθυνση. Κυρία Αυτό λέτε ότι δεν διασφαλίζουν τους εργαζομενούς. Η επιστημονική μας ομάδα πήρε τις τέσσερις συν μία ρήτρα, το πέμπτο είναι δικαίωμα, που αν εφαρμοστούν στην πλειονοψηφία των επιχειρήσεων που μπορούν να επικαλεστούν, ναι, αυτά που λέει το νομοσχέδιο, ναι, φοβούμεθα ότι θα πάμε σε μία γενικευμένη εξαίρεση από τους ανώτερους κλαδικούς μισθούς, ναι, στους κατώτερους εθνικούς. Κάτι και επιχειρησιακούς. Κάτι θέλει ο Σπύρος ο Δημητρέλης να σας ρωτήσει. Έλα, Σπύρος. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς έχετε κάνει κάποια υπόθεση εργασίας, κύριε Μητρόπουλε. Έχουμε μελέτη κάνει και ναι, είπαμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις σε κρίση. Τις οποίες, ας πούμε, βασικό, αν θέλετε να σας ρωτήσω, τις οποίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι βασικό
χαρακτηριστικό προϋπόθεση αυτό για να επαληθευτεί αυτή η υπόθεση που έχετε κάνει είναι το 60-70% των επιχειρήσεων να βρεθούν σε προβληματική κατάσταση και να ζητήσουν από τον Υπουργό Εργασίας να εξαιρεθούν από την κλαδική σύμβαση. Αυτό είναι καλά, το καταλάβαμε. Κύριε Δημητρέλη, αν πάτε στα άρθρα, θα δείτε ότι όχι μόνο όσες είναι υπαγμένες στην πολιτική. Μόνο που είναι σενάριο αποκάλυψης αυτό, κύριε Μητρόπουλο, είναι σενάριο αποκάλυψης αυτό. Η οικονομία ανεβαίνει στο 2-2,5%, θα πάμε ανάπτυξη. Κύριε περιγράφεται μια κατάσταση ύφεσης σαν αυτή που βρεθήκαν πριν από 8 χρόνια. Μου φαίνεται ότι είναι λίγο υπερβολική αυτή η υπόθεση που έχετε κάνει. Δημητρέλη, η δική μου έτσι εκτίμηση. Κύριε Δημητρέλη, εμείς και προς εσάς απευθυνόμαστε. Χρειάζεται ψύχρεμη ανάλυση, προσέγγιση των κριτηρίων που προωθεί η κυβέρνηση, διότι έχουμε μάθει και το γράφουμε και στα βιβλία μας, όπου υπάρχει το αφήγημα της ανάπτυξης, υπάρχει υπερεκμετάλλευση της μισθωτής ανθρώπινης δύναμης. Εμείς στέλνουμε μήνυμα μέσω του εξαιρετικού δελτίου εκπομπής σας, ότι αν ισχύσουν το εύρος, η έκταση όλων των κριτηρίων και το δικαίωμα του Υπουργού στο τέλος να μπορεί να αποφασίζει και να επεκτείνει, φοβούμεθα ότι θα πάμε σε μια γενική ρήτρα εξαίρεσης από τους κλαδικούς μισθούς με συνέπεια το την είπατε, καταβήθηση ναι. των μισθών στις επιχειρήσεις. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, γι' αυτό και ζητήσαμε αμέσως να σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τα πείτε, να τα ακούσει ο κόσμος, να βάλετε τους αστερίσκους και εκφράζουμε να το ψάξουμε περαιτέρω. Και μπορεί η κυβέρνηση και να θα χαρούμε πολύ να σας δρυπής. Έχουμε εδώ με έναν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας. Με μεγάλη χαρά. Αν κάθονται απέναντί σας, γιατί είσαστε διαβασμένος πάντοτε, και να έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Με μεγάλη χαρά και να το κάνετε το συντομότερο. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας. Χαίρετε.